Διαβάστε στο Μακελιό για την εθνική απελευθέρωση της Τρίτης. Νέος Λάτσης στο μνήμα. Θα έριχνε τις τιμές και τον εκτέλεσαν. Η ελληνική μαφία τίναξε στον αέρα την αυτοκρατορία με τα 414 βενζινάδικα που ετοίμαζε ο 38χρονος επιχειρηματίας με τους Κύπριους ονάσιδες. Στρατιώτες της Καμόρα γάζωσαν την τεράστια οικονομική συμφωνία που είχε την έγκριση της κυβέρνησης. Ποιος κυβερνάει τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη? Κουτσό, ιατροδικαστικό πόρισμα, στέλνει τη μάνα φόνησα Ρούλα Πισπυρίγκου πιο βαθιά στα κάτεργα. Σκότωσε και τα τρία παιδιά με συνεργούς. Η δικογραφία για το μοίρασμα της Λευκής Θεάς. Ο Μπάτσος Λουλούδης, που τον φώναζαν Ιησού Χριστό και Σκομπάρ, πουλούσε την κοκαίνη. Όλη η Ευρώπη στα οδοφράγματα για την ακρίβεια και εμείς χαπακωνόμαστε και πάμε για ύπνο. Γκασπρόμ και Ελλάδα τετέλεστε. Μας έκοψε το φυσικό αέριο ο Πούτιν. Ο ΕΦΕΤ έκανε φτερά και πούπουλα την Πίνδος. Με σαλμονέλα κατεψυγμένα βούτια, μάχες εκατομμυρίων στα κοτέτσια με τα χρυσά αυγά. Και βήμα-βήμα η αίτηση για επιδότηση στο ρεύμα. Λάθη δεν συγχωρούνται. Στο Μακελιό για την εθνική απελευθέρωση. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.